Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και πάλι από το κλειστό γυμναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας στην Πάτρα. Τρίτο και τελευταίο παιχνίδι στην τρίτη μέρα της τελικής φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων Μπάσκετ. Θα το δείτε και αυτό σε live streaming από το sportshero.gr με την άδεια της ΕΟΚ, σε προσφορά του Οργανισμού Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού και ΕΞΒΙΕ, της Datum Business Solutions, του Coffee Island και των αναψυκτικών Lux. Άρης και Sporting τίθεται αντιμέτωποι σε αυτήν την αναμέτρηση. Δύο ομάδες που δεν έχουν χάσει μέχρι τώρα, με τη διαφορά βεβαίως ότι ο Άρης έχει παίξει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Για τον Sporting αυτό είναι το πρώτο δύσκολο match από τα τρία συνεχόμενα που έχει. Sporting που έχει κερδίσει τον Εργοτέλη και την Καστοριά. Όλα είναι έτοιμα για το ξεκίνημα σε αυτή την αναμέτρηση, η οποία θα κλείσει την τρίτη μέρα. Πρώτη επίθεση για τον Άρη, ο οποίος εκτός πολύ συγκλονιστικού απρόπτου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στη Μία με στόχο τον τίτλο. Τον ίδιο στόχο βεβαίως θα έχει και ο Παναθηναϊκός, έτσι όπως φαίνεται πια με τις ήττες του Πανιωνίου από Παναθηναϊκό και Άρη. Οι δύο ομάδες αυτές θα πάνε αίτητες μέχρι τέλους, μέχρι την Κυριακή, οπότε και θα φανεί τι έχουν να μας παρουσιάσουν. Πρώτο καλάθι για τους κιτρινόμαυρους της Θεσσαλονίκης, 2-0. Δίπλαρος από πάρα πολύ μακριά για τρεις ο Σταυράκης, ήταν άστοχος. Μποχωρίδης, εξαιρετική πάσα όμως ο Γερομίχαλος, ο Πέτρος δεν μπορεί, μπορεί ο Βεζένκοφ, 4-0. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από δύο παιδιά, των οποίων το επώνυμο τόνιζα λάθος τις δύο πρώτες μέρες, αλλά απ' τη μία εγώ δεν το ήξερα, απ' την άλλη το ακούσανε, δεν με διόρθωσαν. Τελικά χρειάστηκε να ρωτήσω μόνος μου. Και ο λόγος για τον Ανδρέα Ψευτογκά και για τον Γιώργο Καναρά, που τα επώνυμά τους θα τονίζονται πλέον κανονικά. Γυρίζει ο Σταυράκης, κόβεται από τον Γερομίχαλο τον Πέτρο. Μποχωρίδης. Γυρίζει ο Γερομίχαλος, καλάθι και φάουλ, 6-0. Εντυπωσιακό ξεκίνημα για τον Άρη. Και τώρα 7-0. Βγαίνει ο Κανελόπουλος, περνάει ο Παναγιώτης Ζαβράς στη θέση του. Επαναφορά με το Ροκανά για τον Sporting και τώρα δίπλαρος. Πάνω του ο Δημήτρης Γερομίχαλος, παίρνει την μπάλα ο Βεζένκοφ, Γερομίχαλος, Βεζένκοφ, 9-0. Time out για την ομάδα του Sporting, με τον Άρη να κάνει ένα εξαιρετικό ξεκίνημα. Δίπλαρος. Σουτ για τρεις από το Μανέκα, άστοχο. Γερομίχαλος Δημήτρης στο αμυντικό rebound. Περνάει, αφήνει στον Πέτρο. Γερομίχαλο, η μπάλα δεν μπαίνει. Δίπλαρος. Φάουλ που κέρδισε ο Λευτέρης Μποχωρίδης. Είναι.
Βεζένκοφ, Δημήτρης Γερομίχαλος, Μποχορίδης, πάσα έξω, σουτ για τρεις, άστοχο από τον Ανδρέα Ψευτογκά, δίπλαρος. Ωραία προσπάθεια από τον Ροκανά, πρώτο καλάθι για την ομάδα του Sporting, 9-2. Ψευτογκάς, Βεζένκοφ δεν μπορεί, φάουλ που κάνει ο Ψευτογκάς πάνω στο δίπλαρο. Προπονητές για τις δύο ομάδες, για τον Άριο Ανδρέας και Σαπίδης, για το Sporting ο Σπύρος Γκοργόλης. Δίπλαρος. Έγινε το double team, ξέφυγε, ωραία πάσα, Ροκανάς μέσα για 2-9-4. Εξαιρετική ενέργεια από τον δίπλαρο, ο οποίος όχι μόνο ξέφυγε στην παγίδα των δύο παικτών του Άρη, τρίποντε τώρα από τον Μποχορίδη, 12-4. Δίπλαρος πλην έκανε και την εξαιρετική πάσα στη γωνία. Σταυράκης. Δίπλαρος. Για τρεις. 12-7. Πολύ ωραίο ξεκίνημα στην αναμέτρηση. Βεζένκοφ δεν μπορεί. Μπορεί όμως ο Πέτρος Γερομίχαλος, που παίρνει το follow, 14-7 για τον Άρη. Δίπλαρος. Ωραία σταυρωτή τρίπλα από το Μανέκα, κόβεται όμως από το Βεζένκοφ. Μποχορίδης ύπταται από την assist του Δημήτρη Γερομίχαλου, 16-7. Φάουλ από τον Πέτρο Γερομίχαλο που κέρδισε ο Νίκος Δίπλαρος. 5 και 12 για το τέλος. Της πρώτης περίοδου. Πολύ ωραία έκοψε ο Ψευτογκάς, 18-9. Είναι εξαιρετικός ο τρόπος παιχνιδιού του Άρη μέχρι τώρα. Δίπλαρος μοιράζει στο Ροκανά, θέλει να ξεμαρκαριστεί. Ζαβράς για δύο, άστοχος. Rebound από τον Ψευτογκά. Μποχορίδης. Φάουλ που κερδίζει ο Δημήτρης Γερομίχαλος. Δίπλαρος, τον κόβει ο Μποχορίδης, Ροκανάς παίρνει την μπάλα και σκοράρει, 18-11. Δεν γύρισαν οι υπόλοιποι του Άρη γρήγορα. Ο
μπάλα για τους παίκτες της πατρινής ομάδας. Διπλάρος. Ροκανάς. Πολύ ωραία απέναντι. Μανέκας τον κόβει πρώτα το κάτω μέρος του ταμπλό και μετά ο Βεζένκοφ. Μποχορίδης φτάνει σε λέει αστοχή. Βεζένκοφ το follow αστοχή. Ροκανάς το αμυντικό rebound. 3-35. Ετοιμάζεται να περάσει το μάτσο Παπαγεωργίου. Δίπλαρος από πολύ μακριά, σπρώχνει την μπάλα ο Βεζένκοφ, καταλήγει αυτή στον Ψευτογκά. Δημήτρης Γερομίχαλος, Μποχορίδης. Μποχορίδης για τρεις, εξαιρετικό σούτερ, 21-11. Δημήτρης Γερομίχαλος στο lay-up, 23-11. Προβάδισμα 12 πόντων για τον Άρη, 2-25 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Lay-up από το Ροκανά, όμως πέταξε την μπάλα μακριά. Μποχορίδης. Σας θυμίζω ότι μπορείτε να ψηφίζετε για τον MVP κατά τη γνώμη σας της διοργάνωσης. Καλάθι και φάουλ από τον Πέτρο Γερομίχαλο. Αν θα είναι ο MVP αυτός που εσείς έχετε επιλέξει, θα διεκδικήσετε μία μπάλα Spalding και μία εμφάνιση της αγαπημένης σας ομάδας μπάσκετ, προσφορά του Οργανισμού Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού και XVIE. Αν υπάρχουν περισσότεροι από δύο νικητές, τότε θα έχουμε κλήρωση. Εύστοχος και στη βολή ο Γερομίχαλος, 26-11. Πιέζει ο Άρης, κλέβει την μπάλα. Μποχορίδης πάλι για τρεις. Ροκανάς. Τουλάτος, βήματα. Πέτρος Γερομίχαλος για τον Δημήτρη Ψευτογκάς. Μπήκε στο παιχνίδι και ο Φλιάτης. Ροκανάς. Μανέκας. Ψευτογκάς, Γερομίχαλος, πάλι Ψευτογκάς, βγάζει στον Πέτρο Γερομίχαλο, 28-11. Τελευταίο μισό λεπτό στην πρώτη περίοδο, Παπαγεωργίου στον Κανελόπουλο. Παπαγεωργίου. Μανέκας για τρεις από τη γωνία. Rebound από τον Καρανότα. Τελευταία επίθεση στο πρώτο δεκάλεπτο. Γερομίχαλος Δημήτρης. Πέτρος Γερομίχαλος, άστοχος.
Rebound από τον Καρανότα, του κλέβει την μπάλα ο Ροκανάς. Δεν είδε όμως το χρονόμετρο. 28-11 το σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο υπέρ του Άρη. Ξεκίνημα στη δεύτερη περίοδο με φάουλ που κερδίζει ο δίπλαρος από τον Μπάρκο. Κανελόπουλος, Μανέκας. Χωρίδης, έγιναν βήματα από το Μανέκα νωρίτερα. Το παθαίνουν αυτό οι νεαροί παίχτες. Κάνουν αυτό το μικρό πηδηματάκι πριν το ξεκίνημα στον πάσιμό τους, χωρίς να έχουν σκάσει την μπάλα βεβαίως. Λάθος πάσα. Δεν συνεννοήθηκαν από Χωρίδης και Φλιάτης. Δίπλαρος, Παπαγεωργίου, Μανέκας, Παπαγεωργίου, rebound από τον Ποχορίδη. Μπάρκος. Βγαίνει και κλέβει ωραία ο Τουλάτος, τον κυνηγάει ο Γερομίχαλος. Ο Πέτρος, ο Τουλάτος φτάνει στο καλάθι. 28-13. Μποχορίδης. Μπάρκος. Μποχορίδης, άσκοπες τέσσερις πάσες. Εκεί έκανε βήματα ο Μποχορίδης. Περνάει στο παιχνίδι ο Ψευτογκάς, βγαίνει ο Μπάρκος. Δίπλαρος. Παπαγεωργίου. Δεν μπορεί ο Ποχορίδης. Τουλάτος. Φτάνει στο καλάτι. 28-15. Συνεχίζει και έρχεται κόσμος εδώ στο κλειστό Παναγίας Αλεξιώτισσας. Είναι και καθημερινή μέρα εργασίας. Ποχορίδης από μακριά. Παίρνει το rebound ο Σταυράκης. Δίπλαρος. Έχασε ο Σταυράκης την μπάλα. Κάνει και φάουλ. Ζένκοφ για 3, εύστοχος. 31-15. Έχει πολλές λύσεις ο Άρης. Και μέσα και έξω και με ψηλά παιδιά. Πολύ δύσκολο να τους μαρκάρεις. Όχι ότι βεβαίως οι άλλες ομάδες υστερούν σε ύψος. Όλες έχουν πολύ ψηλά παιδιά. Απλά ο Άρης δείχνει αυτή τη στιγμή πολύ δεμένος, όπως και ο Παναθηναϊκός το ίδιο. Ξεφεύγει ο δίπλαρος, αστοχή για τρεις, Βεζένκοφ.
στο αμυντικό rebound. Μποχωρίδης, Σεφτογκάς. Γερομίχαλος Δημήτρης, Ψευτογκάς για τρεις. Rebound από τον Κανελόπουλο. 6 και 40 για το ημίχρονο. Δίπλαρος. Ωραία προσπάθεια. Καλάθι από το Σταυράκι. 31-17. Δημήτρης Γερομίχαλος, καλάθι και φάουλ. 33-17 πάει και στη βολή. Παρακολουθείτε σε live streaming την τρίτη μέρα της τελικής φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μπάσκετ Εφήβων από το sportshero.gr με την άδεια της ΕΟΚ, με χορηγία του Οργανισμού Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού KEXVIE, του Coffee Island, των αναψυκτικών Lux και της Datum Business Solutions. 34-17 γίνεται το σκορ. Επίθεση 18 δευτερολέπτων για τον Sporting. Σούτ από μακριά ήταν άστοχο. Βεζένκοφ. Κελεσίδης, μακρινή πάσα από Χωρίδη στη γωνία. Τη βγάζει ο Βεζένκοφ την μπάλα, είναι για το Sporting. 5 και 55 για το τέλος του ημιχρόνου. Δίπλαρος Σταυράκης. Ροκανάς για 2, 34-19. Μποχωρίδης, μόνο στο Γερομίχαλο στη γωνία, μόνο στο Βεζένκοφ κατά το καλάθι, 36-19, time out. Σταυράκης. Του Λάτος κόβεται από τον Βεζένκοφ. Μακρινή πάσα στον Γερομίχαλο, τον Δημήτρη, ο οποίος κάνει μεταφορά της μπάλας. Δίπλαρος. Σταυράκης. Κανελόπουλος. Δεν το πίστεψε ότι μπορούσε να τελειώσει τη φάση εκεί. Μποχωρίδης. Πολύ ωραία προσπάθεια και καλάθι από τον τηλέμαχο Καρανότα. ...38-19. Βήματα από το δίπλαρο. ...4 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. 38-19. Βεζένκοφ. Μποχωρίδης. Τελειώνει ο χρόνος. Καρανότας φάουλ από τον Σταυράκη ή από τον Δίπλαρο. Από τον Σταυράκη.
Βεβαίως, και εγώ συμφωνώ. Είδα να κατεβάζει το χέρι του πάνω στα χέρια του αντιπάλου. Καρανότας, 39-19. 40-19. Δύσκολα να περνάει μπάλα. Μανέκας, του Λάτος. Ωραίο σουτ για τρεις από τον δίπλαρο, 40-22. Μποχωρίδης. Overhead πάσα, ο Γερομίχαλος ο Πέτρος παίρνει φάουλ. Σαράντα ένα, 22. Γεωργακόπουλος που μπήκε στο παιχνίδι από τον Μανέκα στο δίπλαρο. Γεωργακόπουλος. Μανέκας. Δίπλαρος. Κάνει την μπάλα στην προσπάθειά του, Βεζένκοφ. Πάμε για κάτι εντυπωσιακό εδώ, καλάθι και φάουλ. 43-22. Δεν μπορεί ο δίπλαρος. Βήματα. Κλέβει ο Κελεσίδης για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Βήματα από τον Τουλάτο. Χωρίδης, εξαιρετικός, 47-22. Δίπλαρος. Rebound από τον Καναρά, η μπάλα φτάνει στον Μποχωρίδη με ταμπλό. Καναράς, ανάμεσα σε τρεις. Βγάζει πολύ ωραία στον Κελεσίδη. Φτάνει ο Κελεσίδη στο lay-up, καλάθι και φάουλ. 49-22. Thank you.
Καπανάς. Σπρώχνει ο Φλιάτης στον Τουλάτο, λένε οι διαιτητές. 1:47 για το ημίχρονο. Επαναφορά από τον Τουλάτο. Ροκανάς για 2. 49-24. Φάουλ από τον Γιώργο Ελευθεριάδη. Μανέκας. Ροκανάς. Φάουλ που του έκανε ο Ελευθεριάδης. Εύστοχο στη δεύτερη βολή ο Ροκανάς. 49-25. Τελευταίο λεπτό στο ημίχρονο. Ελευθεριάδης. Μπάρκος. Έκανε βήματα ο Πασχάλης Βενετίδης. Τουλάτος. Καναράς, Ελευθεριάδης, Καναράς. Μάρκος για 3. Rebound από τον Γεωργακόπουλο. Ροκανάς, πρέπει να γίνει σουτ. Εντός χρόνου, άστοχο όμως. 49-25. Το πρώτο ημίχρονο τελειώνει, προηγεί το Άρης. Ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο. Ψευτογκάς για τον Πέτρο Γερομίχαλο. Προσπάθησε ο Γεωργακόπουλος, τελικά πήρε την μπάλα ο δίπλαρος. Σταυράκης. Άστοχος ο Ροκανάς, Μποχωρίδης, Γερομίχαλος Δημήτρης. Μποχωρίδης προσποιείται, ελευθερώνει απέναντι, Ψευτογκάς. Δίπλαρος, πολύ ωραία έκλεψε, φεύγει με το Ροκανάς στον ευνηδιασμό. 49-27. Μίχαλος Πέτρος,
Φάουλ που κερδίζει ο Ψευτογκάς. Εύστοχο στην πρώτη βολή ο Ανδρέας Ψευτογκάς. (Συσχελίδι) 50-27. Δίπλαρος. Ροκανάς, στη γωνία ο Σταυράκης. Μποχωρίδης και στο rebound. Μέσω του ταμπλό πάσα στον Γερομίχαλο. Για τρεις τώρα. Γεωργακόπουλος στο rebound. Δίπλαρος. Μποχωρίδης έβαλε το χέρι του να κλέψει. Μανέκας. Βεζένκοφ. Μπάλα έξω από τον Μποχωρίδη. Δίπλαρος για το Sporting. Ροκανάς. Μποχωρίδης. Πάρα πολύ ωραία έκοψε και πήρε την μπάσα ο Ανδρέας Ψευτογκάς. Πολύ ωραία φάση από τους παίκτες του Άρη. 52-27. 7 λεπτά για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Δίπλαρος, πετάει την μπάλα ψηλά, αυτοκαλάθι ή όχι, εγώ θα το χρεώσω στον Δίπλαρο. Ήταν εξαιρετική η προσπάθειά του. 52-29. Γερομίχαλος Δημήτρης, άστοχος, έπεσε ο Βεζένκοφ. Μανέκας, Σταυράκης για δύο. Ωραία γύρισαν την μπάλα οι παίκτες του Sporting. Εξαιρετική προσπάθεια του Βεζένκοφ, ο οποίος πρέπει να έχει σουτάρει με το σώμα του να είναι σίγουρα εκτός ευθείας, εκτός ισορροπίας, αλλά και πίσω από το ταμπλό. Άπλωσε το αριστερό χέρι για να φέρει την μπάλα στην ευθεία, δεν του κάνει το χατήρι. Δίπλαρος, Σταυράκης με ταμπλό. Βεζένκοφ αφήνει την μπάλα ωραία στο καλάθι. 54-29. Μανέκας. Γεωργακόπουλος, δίπλαρος για τρεις. Εύστοχος. 54-32. Πατούσε γραμμή ο Δημήτρης Γερομίχαλος. Καρανότας και Καναράς για τον Άρη.
Παπαγεωργίου και Κανελόπουλος για το Sporting. Περνάνε στο παιχνίδι. Δίπλαρος Κανελόπουλος τους πέρασε, σηκώθηκε και αστόχησε Μποχωρίδης. Φάουλ από τον Ροκανά χαμηλά. Κελεσίδης Γερομίχαλος Δημήτρης Μποχωρίδης πάλι για 3. 57-32. Πρέπει να είναι το 5ο του τρίποντο αυτό. Δίπλαρος. Ωραία πέρασε την μπάλα στον Κανελόπουλο. Έκλεψε ο Μποχωρίδης. Γερομίχαλος Δημήτρης για τον Κελεσίδη. Εξαιρετικός εφνιδιασμός για τον Άρη. Πραγματικά μια κλάση πάνω οι παίκτες του Άρη, όχι από τον Sporting, δεν το λέω σε σχέση με το Sporting, αλλά με τον τρόπο που λειτουργούν. Πολύ ωραία φάση από τον Παπαγεωργίου. Καλάθι και φάουλ, 59-34. Και βέβαια με τον Παναθηναϊκό σε εξαιρετική κατάσταση και τον Άρη επίσης, φανταστείτε τι παιχνίδι έχουμε να δούμε την Κυριακή στη μία για τον τελικό, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, που θα δώσει τον τίτλο στο πρωτάθλημα των εφήβων. Σουτιά 2, άστοχο από τον Μπάρκο. Φάουλ του Ροκανά πάνω στον Κελεσίδη. Συνεχίστε να ψηφίζετε τον MVP κατά τη γνώμη σας, της διοργάνωσης, εφόσον συμφωνήσουν μαζί σας οι προπονητές που θα αναδείξουν τον MVP την Κυριακή. Τότε μπορείτε να διεκδικήσετε μια μπάλα Spalding και μια εμφάνιση της αγαπημένης σας ομάδας στο μπάσκετ, προσφορά του Οργανισμού Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού του KEXVIE. Ωραίο σουτ τρίποντο από το Ροκανά. 59-37, ελεύθερο παιχνίδι. 59-38. Κάθε μία ομάδα με τις δικές της δυνατότητες κάνει το καλύτερο δυνατό. Μικρή διακοπή. Εντάξει είναι ο Παπαγεωργίου. Λίγο χτύπησε στο δεξί μάτι από ό,τι φαίνεται. Θα βγει, θα περάσει τη θέση του Σταυράκης. Δίπλαρος. Ροκανάς. Ωραίο σουτ. Τρίποντο από τον Μανέκα. 59-41. Καρανότας. Φλιάτης. Σουτιά 3 από τον Καναρά, άστοχο, rebound ο Σταυράκης. Δίπλαρος, Μανέκας για 3, μέσα και αυτό, 2-2, 59-44. Κελεσίδης, Καρανότας, αστοχή, παίρνει το φάουλ, πάει στη γραμμή για 2 βολές.
άστοχο στην πρώτη βολή. Εύστοχο στη δεύτερη, 61-44. Συγγνώμη, 60-44. Δίπλαρος. Ροκανάς. Εύστοχος. 3-3 τρίποντα για την ομάδα του Sporting στις τελευταίες τρεις επιθέσεις. 1-40 για το τέλος του τρίτης περιόδου. 60-47. Εύστοχος με λίγη παραπάνω τύχη ο Φλιάτης. ...62-47. Φάουλ που κερδίζει ο Κανελόπουλος από τον Κελεσίδη. Τρίτο για τον Γκάρτο Άρη. Φλιάτης, 3 δευτερόλεπτα στη ρακέτα. Παράβαση των παιχτών του Άρη. Τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Δίπλαρος. Σταυράκης. Ροκανάς. Δίπλαρος. Μανέκας πάνω να ξαναπάρει θέση στη γωνία. Δίπλαρος στο Κανελόπουλο με ταμπλό. 62-49. Εξαιρετικό comeback για την ομάδα του Sporting, η οποία έχει πετύχει 11 πόντους και έχει δεχτεί 2 στο τελευταίο τρίλεπτο. Φλιάτης για 3. Rebound από τον Μανέκα. Δίπλαρος. Τελευταία επίθεση στο τρίτο δεκάλεπτο. Μανέκας από την ίδια θέση. Άστοχος τώρα. Παρανότας. Κελεσίδη στα σουτάρι. Με σπάσιμο της μέσης η μπάλα δεν μπαίνει. 62-49 ο Άρης μετά από 30 λεπτά αγώνα. Ξεκίνημα στην τέταρτη και τελευταία περίοδο. Μανέκας. Πέρασε ο Μποχορίδης στο παιχνίδι. Ο Βεζένκοφ. Καλό τρίποντο από το Ροκανά. Διαμαρτυρίες στους διαιτητές από τον κύριο Κεσαπίδη ότι ο Ροκανάς πατούσε πολύ έξω από την γραμμή. Η διαφορά πλέον είναι στους 10 πόντους. 62-52. Και για να δούμε αν ένα μάτς που έδειχνε τόσο εύκολη αναμέτρηση για τον Άρη μπορεί να γίνει πολύ μεγάλο ντέρμπι. Βεβαίως ακόμα δεν είναι δίπλα ο Sporting. Τώρα ανεβάζει διαφορά στους 12 ο Πέτρος Γερομίχαλος. 64-52. Πάντως ένα ακόμη πολύ ωραίο μάτς. Μανέκας. Περιμένει το δίπλαρο, του κάνει το φάουλο και Λεσίδης. Είναι τέταρτο. Περνάει στη θέση του ο Δημήτρης Γερομίχαλος. Δίπλαρος, ωραία πάσα. Μανέκας πρόλαβε και ξαναπάτησε πριν την πάσα του στο Σταυράκι.
Δημήτρης Γερομίχαλος Μποχωρίδης από μακριά, εύστοχος, 67-52. Μεγαλειώδης εμφάνιση από τον Λευτέρη Μποχωρίδη, πολύ καλός και ο Βεζένκοφ. Από τον Άρη δεν νομίζω ότι έχει στερήσει και κανένας, απλά έχουν πάρει πολύ χρόνο όλοι οι παίχτες. Από την άλλη, Ροκανάς, Μανέκας, Δίπλαρος στον επιθετικό τομέα και όλα τα άλλα παιδιά του Sporting στις υπόλοιπες δουλειές που κάνουν στο παιχνίδι είναι εξαιρετικά. Νομίζω ότι βλέπουμε ωραίους αγώνες εδώ στην Πάτρα, στο κλειστό Παναγίας Αλεξιώτισσας, για την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μπάσκετ Εφήβων που παρακολουθείτε σε live streaming από το sportshero.gr με την άδεια της ΕΟΚ και σε προσφορά του KEXVIE, της Datum Business Solutions, του Coffee Island, μέσα και αυτό από τον Μποχωρίδη. 69-70-52, ένα ακόμα τρίποντο. Πρέπει να έχει βάλει πιο πολλά τρίποντα από οτιδήποτε σίγουρα. Θα δούμε αργότερα στατιστική. Δίπλαρος πηγαίνει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Για τον Μποχωρίδη δεν εννοώ σήμερα, εννοώ γενικά στα τρία παιχνίδια της ομάδας του. Πρέπει να έχει περισσότερα τρίποντα. Δίπλαρος εύστοχος στην πρώτη βολή, 70-53. Αλλά έξω για τον Άρη. Από το 62-52 ένα σερί 8-1 για τον Άρη ξανάφερε ψηλά τη διαφορά. Εκτός από τα καλά παιχνίδια είναι και πάρα πολύ καλή διοργάνωση με τους ανθρώπους εδώ του Sporting να υποδέχονται και να φιλοξενούν εξαιρετικά τις 6 ομάδες, να έχουν πολύ καλές συνθήκες εδώ στο γήπεδο, τα παιχνίδια να ξεκινάνε στην ώρα τους, ήρεμα, ωραία, χωρίς προβλήματα, χωρίς τίποτα. Πολύ καλή φιλοξενία, νομίζω ότι είναι κάτι τιμητικό και για τους παίχτες αυτό, να αισθάνονται και αυτοί ότι συμμετέχουν σε κάτι πολύ σημαντικό όπως είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Time out, 7:25 για το τέλος του μάτς. Έκλεψε ωραία ο Πέτρος Γερομίχαλος, κάνει βήματα ο Κελεσίδης. Ακόμα και πριν κλωτσίσει την μπάλα είχε χάσει. Τον έλεγχό της. Σπρώχνει και κάνει βήματα ο Γεωργακόπουλος. Δίπλαρος, όποπο. Ευτυχώς δεν ήταν, κρατήθηκε ο Μποχωρίδης, δεν έπεσε με όλο το σώμα πάνω στο πόδι του Δίπλαρου, ο οποίος λιγάκι σίγουρα ενοχλήθηκε εκεί όταν έστριψε έτσι το γόνατό του. Ευτυχώς όμως όλα καλά. Κελεσίδης, Γερομίχαλος, κλέβει ο Τουλάτος. Μπερδεύεται με τον Δίπλαρο, ο οποίος κάνει πάσα στον Μποχωρίδη που είχε γυρίσει πολύ γρήγορα και βρίσκεται πραγματικά παντού όπου τον χρειάζεται η ομάδα του.
δίπλα Ρος. Χάνει τον έλεγχο της μπάλας και Λεσίδης. Πέτρος Γερομίχαλος, Βεζένκοφ στο κάρφωμα. '72-53. Μανέκας άστοχος, rebound από τον Βεζένκοφ. Μποχωρίδης κερδίζει φάουλ από το δίπλαρο, το τρίτο του. 5,5 λεπτά για το τέλος του μάτς. Φεύγει ο δίπλαρος, περνάει στη θέση του ο Ροκανάς ή ο Τουλάτος, ένας από τους δύο τώρα δεν ήταν. Λογικά ο Τουλάτος, σούδια 3. Βεζένκοφ βγάζει την μπάλα. Μπήκε στον αγώνα και ο Παναγιώτης Ζαβράς για το Sporting. Ροκανάς. Μανέκας από τη γωνία. Γερομίχαλος Δημήτρης, Μποχωρίδης. Εντάξει, είναι σε φανταστική βραδιά. 75-53. Αν δεν έχω μετρήσει τελείως λάθος, γιατί είναι από αυτά που θυμάμαι τώρα, πρέπει να έχει 7 τρίποντα. Μποχωρίδης. Βεζένκοφ. Τον κατέβασαν κάτω ο Ζαβράς με τον Μανέκα. 4-20 πριν το τέλος, διαφορά στους 22 πόντους. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Βεζένκοφ. Παραμένει το 75-53. Σούδια 2 από το Ροκανά, ωραίο, 75-55. Μπάρκος στον Καρανότα, Μπάρκος για 3. Rebound επιθετικό, φάουλ από το Ροκανά, πάνω στον Γιώργο Καναρά. Φάουλ του Ζαβρά πάνω στον Καρανότα. Και ο Άρης λοιπόν συνεχίζει με 3 νίκες. Αύριο μπαίνουμε στην πρώτη τελευταία μέρα του τουρνουά, της τελικής φάσης. Ζαβράς στο rebound. Ροκανάς.
τέταρτο φάουλ αυτό για τον Άρη. Μπάλα απ' έξω. Ροκανάς, 3 και 20 για το τέλος του αγώνα. Τελείωσε ο χρόνος επίθεσης. Για το Sporting Κελεσίδης. Καναράς, Φλιάτης. Καναράς για 3, για 2, airball. Κελεσίδης προσπάθησε αλλά είχε πατήσει τη γραμμή. Έχουμε μπει στο τελευταίο τρίλεπτο. Γεωργίου, δίπλαρος. Περνάει στον αγώνα και ο Γιώργος Ελευθεριάδης για τον Άρη. (Συσχελίδι) 76-55 με την δεύτερη βολή του Φλιάτη που ήταν εύστοχη. Ο Μπάρκος, δίπλαρος, 3-1, αλλού κοιτάει, αλλού πασάρει, δεν μπορεί όμως ο Παπαδάκης να ευστοχίσει. Εξαιρετικός και ο Νίκος Δίπλαρος σε ένα ακόμη παιχνίδι, με τις εμπνεύσεις του, με αυτές τις πάσες. Ωραία ενέργεια τώρα, καλάθι και φάουλ. Η πάσα από τον Καναρά, ο Καρανώτας, ευστοχή. 78-55 και θα πάει και σε μία βολή. (Συσχελίδι) 79-55. Δίπλαρος. Μαρκάρει ο Ελευθεριάδης κάνοντας φάουλ με το σώμα. Και 20 για το τέλος. Ελευθεριάδης, Μπάρκος, Καρανώτας για 2 το σουτ, άστοχο από τον Καναρά. Επιθετικό rebound από τον Καρανώτα, επιθετικό rebound από τον Πασχάλη Βενετίδη. 81-56 για τον Άρη. Για 3 ο δίπλαρος από πάρα πολύ μακριά.
Rebound αμυντικό από τον Καναρά. Ελευθεριάδης. Τελευταία 35 δευτερόλεπτα. Μπάρκος. 3 δευτερόλεπτα στη ρακέτα. Ολοκληρώνεται λοιπόν εδώ και η τρίτη μέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων. Το Sports.gr σας έχει μεταφέρει και τα 9 παιχνίδια μέχρι τώρα. Θα σας φέρει στο σπίτι σας μέσω της οθόνης του υπολογιστή και τα υπόλοιπα 6 και βέβαια το πολύ μεγάλο μάτς την Κυριακή, στη μία που θα κρίνει ποιος θα πάρει τον τίτλο, ο Παναθηναϊκός ή ο Άρης, ο Άρης ή ο Παναθηναϊκός. 81-58. Οι παίκτες αλληλοσυχαίρονται, το ίδιο και οι άνθρωποι στους πάγκους των δύο ομάδων. 81-58 τελικό σκορ για τον Άρη εδώ στο κλειστό Παναγίας Αλεξιώτισσας επί του Sporting.